Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας μωρού από τον οικισμό των Ρωμά στο Δροσερό Ξάνθης, που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το μόλις 15 μηνών κοριτσάκι, το οποίο βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο την Κυριακή και νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας. Δύο ακόμη βρέφη με ήπια συμπτώματα νοσηλεύονται στη μονάδα λοιμόξεων του νοσοκομείου. Καλό είναι, αλλά μόνο το παιδάκι που έχει το πρόβλημα αυτό είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι θα είχε, τι θα είναι. Δεν ξέρουμε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Κρατήστε όμως γιατί. Ναι. Σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στον οικισμό του Δροσέρου για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για έκτακτα μέτρα ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Αυτό που ζητά από την ευρύτερη περιοχή, από όλους τους κατοίκους, είναι να μείνουν στο σπίτι τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχει έντονο επιδημιολογικό φορτίο στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι που μας κινητοποίησε από χθες για να βρεθούμε εδώ πέρα. Δεν χρειαζόμαστε νέες εστίες. Αν υπάρχουν νέες εστίες, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάρουμε εκείνα τα μέτρα. Την ίδια ώρα τα τεστ για τον COVID-19 στον οικισμό είναι μαζικά, με τον δειγματοληπτικό έλεγχο να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Έναν από κάθε οικογένεια έχουν μπει οι δημοσιολογητές, είναι 3 διαφορετικά κέντρα στον οικισμό. Πάμε πολύ, έχει πολύ καλή ροή, όχι καμία αντίδραση. Αίμα δώσατε? Εγώ βεβαίως. Οι μεγάλοι φοβούνται, τώρα τα παιδιά το έχουν πάρει λίγο πιο χαλαρά. Ωραία, σας ευχαριστώ. Αλλά είναι όλα καλά, δηλαδή θα τελειώσουν γρήγορα. Συνέχεια πάνε ο κόσμος και τα δίνουν. Αστυνομικοί βρίσκονται στο Δροσερό Ξάνθης και απαγορεύουν σε οχήματα να εισέλθουν στον οικισμό. Καλημέρα, φεύγετε? Γιατί? Δεν μας άφησαν να μπούμε. Πού θέλετε να πάτε? Ήθελα να πάω σε έναν πελάτη. Στο Δροσερό? Ναι. 8.30 το πρωί και όσοι θέλουν να περάσουν για την τροφοδοσία του Δροσερού, τον μπλόκο της αστυνομίας τους περνά, τους ενημερώνει για την κατάσταση και έτσι φεύγουν και πάλι πίσω. Θέλω να πάω να πάρω τα πιο καλά για το παιδί μου. Και δεν σας αφήνω διδαλικά. Μπορώ όχι. Θα πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο απαιτηθεί προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Αυτό είναι σαφές. Οι επιστήμονες πάντως κάνουν λόγο για ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν θα εξαφανιστεί ο ιός σε κάποιο μαγικό τόπο. Θα είναι ακόμα εκεί. Και επίσης να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2009 που είχαμε την γρήπη των χείρων, όλο το καλοκαίρι η γρήπη αλόγιζε, θα μου επιτρέψετε να πω, και στα νησιά για παντού, υπήρχε παντού. Επομένως δεν θα εξαφανιστεί ο ιός, θα είναι γύρω μας. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να αποφεύγουμε τον συγχρονισμό. Μπορούμε και το καλοκαίρι να κολλήσουμε. Τα κρούσματα στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει τις 2.000, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 98. Κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στο Δροσερό Ξάνθης. Εκεί βρίσκεται απεσταλμένη του ΣΚΑΙ Ελένη Ιατρού, για να δούμε και πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί. Ενώ ακούσαμε και από τον κύριο Χαρδαλιά, Ελένη, πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και επιπλέον μέτρα. Μέτρα ακόμη και καραντίνας, κάτι στο οποίο δεν αντιδρά ο οικισμός. Το μόνο που θέλει είναι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του και όλα να γίνουν με ασφάλεια. Χιλιάδες άτομα που διαβιούν εδώ, το 30% είναι παιδιά. Θέλουν εξασφαλισμένη τροφοδοσία, φάρμακα, αλλά και γάλατα για μικρά παιδιά. Μιλώντας νωρίτερα με τον Δήμαρχο, μας είπε ότι 700 δέματα σε οικογένειες που τροφοδοτούνται μέσα από το ΤΕΒΑ δόθηκαν πριν από 4 ημέρες. Η επάρκεια εξασφαλίζεται για 20 ημέρες με αυτά τα δέματα, άρα δεν μπορεί να τελειώσουν σε 4 ημέρες, έχουν επάρκεια για άλλες 16. Δρομολογείται ήδη η τροφοδότηση του οικισμού για παιδικά γάλατα και παιδικές βρεφικές τροφές, κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες ώρες, και όποια άλλη εκκρεμότητα υπάρχει, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει δρομολογηθεί και θα διεκπεραιωθεί. Μάλιστα. Το αν τώρα ΕΒΑ θα μπει σε καραντίνα, ο οικισμός, ένα τμήμα του, ή θα εφαρμοστεί κάποιο άλλο μέτρο, αυτό θα το ξέρουμε μέχρι αύριο το απόγευμα. Γιατί τότε θα ξέρουμε και πόσα από τα 335 δείγματα που ελήφθησαν είναι θετικά ή αρνητικά. Όπως είπε και ο κ. Χαρδαλιάς, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν δεν είναι οριζόντια. Πάντως εδώ για την Ξάνθη, όπως είπε, είναι κρίσιμο το να εφαρμόσουν οι πολίτες το μένουμε στο σπίτι. Όχι απλά ανάγκη, όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Αντρού. Κυρίες και κύριοι, τώρα σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας το κοριτσάκι από το Δροσερό Ξάνθης, μόλις 15 μηνών, θετικό στον κορονοϊό. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται στο νοσοκομείο και θα μας πει πώς εξελίσσεται η υγεία του.
Καλό μεσημέρι, Εύα. Νοσηλεύεται εδώ στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης το 15 μηνών κοριτσάκι από το δροσερό Ξάνθης, το οποίο είναι διασωληνωμένο. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, καθώς είναι επιβαρημένη και από άλλα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει. Σοβαρή, αλλά σταθερή σύμφωνα με την πληροφόρηση την οποία έχουμε. Να σας πω ότι νοσηλεύθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Το πρώτο δείγμα εκεί είχε βγει αρνητικό, το δεύτερο βγήκε θετικό και έτσι κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί εδώ που υπάρχει η μονάδα παιδών COVID-19 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, συνοδευόμενο μάλιστα από τον 34χρονο παππού του. Εδώ νοσηλεύονται και τα άλλα δύο βρέφη, 3 μηνών και 9 μηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η κατάστασή τους είναι πάρα πολύ καλή και αναμένεται να, κάποια στιγμή να πάρουν, όσο βελτιώνει η κατάστασή τους, να πάρουν και εξιτήριο. Με την ευχή να πάνε όλα καλά, να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο Σαρόγλου.